Γεια σας, παιδιά. Σήμερα θα μιλήσουμε για πιθανότητες. Είναι ο κλάδος των μαθηματικών, ο οποίος ασχολείται με την πρόληψη και το τυχαίο. Ας ξεκινήσουμε από τα βασικά. Ας θεωρήσουμε ότι έχουμε ένα ζάρι. Ένα κοινό ζάρι από αυτά που χρησιμοποιείται στη μονόπολη ή στο τάβλο. Αν ρίξουμε ένα ζάρι, τότε μπορεί να έρθει είτε 1, είτε 2, είτε 3, όλοι οι αριθμοί μέχρι το 6. Μπορώ να ρίξω ένα ζάρι πάρα πολλές φορές. Μπορώ να καταγράψω τα αποτελέσματά του. Γνωρίζω όμως εκ των προτέρων τι αποτέλεσμα θα φέρω. Όσες φορές και αν ρίξω ένα ζάρι, ό,τι αποτελέσματα και να φέρω, δεν μπορώ να προβλέψω τι θα συμβεί, τι θα μου φέρει η επόμενη ρήψη. Αυτό για μένα είναι ένα πείραμα τύχης. Τι είναι ένα πείραμα τύχης? Είναι μια διαδικασία την οποία όσες φορές και αν την επαναλάβω, δεν ξέρω τι πρόκειται να συμβεί. Και δεν είναι μοναδική. Το ζάρι, ας πούμε, αν ρίξω, θα μπορώ να φέρω είτε 1, είτε 2, είτε 3, είτε 4, είτε 5, είτε 6. Αυτές είναι όλες οι πιθανές εκβάσεις. Όλα τα δυνατά αποτελέσματα. Αν κάνω κι άλλο πείραμα τύχης, όπως ας πούμε τη ρήψη ενός κέρματος. Αν ρίξω ένα κέρμα, τα δυνατά αποτελέσματα που μπορώ να φέρω είναι κορώνα ή γράμματα. Επίσης, όσες φορές και αν ρίξω ένα κέρμα, δεν μπορώ να ξέρω τι θα έρθει, ποια θα είναι η επόμενη ρήψη. Και αυτό επίσης είναι ένα πείραμα τύχης. Πείραμα τύχης είναι και η έκβαση ενός ποδοσφαιρικού αγώνα. Έκβαση ποδοσφαιρικού αγώνα. Ένας αγώνας μπορείτε να έρθει είτε 1, που σημαίνει ότι θα νικήσει ο γηπεδούχος, είτε 2, θα νικήσει ο φιλοξενούμενος, είτε χ, που σημαίνει ότι θα έρθει ισοπαλία. Όλες αυτές οι διαδικασίες, στις οποίες δεν μπορώ να προβλέψω εκ προημίου το αποτέλεσμα, όσες φορές και αν τις επαναλάβω, ονομάζονται πειράματα τύχης. Είναι δομικό στοιχείο των πιθανοτήτων. Ασχολούμαι αποκλειστικά με πειράματα τύχης, σε αντίθεση με τα αιτιοκρατικά πειράματα, στα οποία γνωρίζω από πριν τι θα συμβεί. Αν αφήσω το μαρκαδόρο κάτω, αυτό θα πέσει και ξέρω τι θα γίνει ακριβώς. Στα πειράματα τύχης δεν ξέρω τι πρόκειται να συμβεί, όσες φορές και αν τα επαναλάβω. Το πρόβλημα που έχω τώρα είναι πώς θα μπορέσω να αποδώσω αριθμητικά όλες εκείνα τα μεγέθη που εμπλέκονται σε ένα πείραμα τύχης. Ας σταθούμε στο τελευταίο. Στο τελευταίο μιλάμε για την έκβαση ενός ποδοσφαιρικού αγώνα. Ήδη έχω γράψει όλα τα δυνατά αποτελέσματα. Τα δυνατά αποτελέσματα του ποδοσφαιρικού αγώνα θα είναι είτε 1, είπαμε, αν κερδίσει ο γηπεδούχος, είτε 2, άμα κερδίσει ο φιλοξενούμενος, είτε χ, αν έρθει ισοπαλία. Όλα τα δυνατά αποτελέσματα ενός πειράματος τύχης τα ονομάζω με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Τα λέω δειγματικό χώρο του πειράματος τύχης. Και τα συμβολίζω με το γράμμα ωμέγα. Δηλαδή, μπορέσω να πω ότι ο δειγματικός χώρος του τελευταίου πειράματος τύχης θα είναι 1, 2 ή χ. Θα είναι ένα σύνολο. Δειγματικός χώρος, είπαμε, ενός πειράματος τύχης είναι όλα τα δυνατά αποτελέσματα του πειράματος. Ομοίως μπορώ να σκεφτώ και για τα προηγούμενα παραδείγματα. Για το ζάρι. Το ζάρι, όλα τα δυνατά αποτελέσματα είναι από το 1 μέχρι το 6. Άρα μπορώ να πω ότι ο δειγματικός του χώρος θα είναι από το 1 μέχρι το 6. Αυτό το σύνολο που έχει αυτά τα στοιχεία. Ομοίως για το πείραμα με το κέρμα. Ο δειγματικός του χώρος είναι κορώνα ή γράμματα, γιατί αν ρίξω ένα κέρμα, η κορώνα θα έρθει ή γράμματα. Δεν έχουμε άλλο δυνατό αποτέλεσμα. Άρα, αυτό που πρέπει να είμαστε σε θέση κάθε φορά όταν μας δοθεί ένα πείραμα τύχης, είναι να μπορούμε να προσδιορίσουμε το δειγματικό του χώρο. Αλλά το δειγματικός χώρος όμως, επειδή είναι ένα σύνολο, έχει και αρκετές ιδιότητες συνόλων. Θα πρέπει να δούμε τι σημαίνει για μας ενδεχόμενο. Τι είναι το ενδεχόμενο? Ενδεχόμενο είναι κάθε υποσύνολο του δειγματικού χώρου. Να γίνω πιο σαφής, ας πάρουμε το παράδειγμα το τελευταίο. Με την έκβαση του ποδοσφαιρικού αγώνα. Το σύνολο α, το οποίο περιέχει μέσα το 1 και το 2, δηλαδή θα κερδίσει ο γηπεδούχος ή θα κερδίσει ο φιλοξενούμενος, είναι ένα ενδεχόμενο του δειγματικού χώρου, του πειράματος. Και το β, το οποίο μπορεί να περιέχει μέσα το 2 ή το χ, είναι επίσης ένα ενδεχόμενο του δειγματικού χώρου του πειράματος. Και το γ, το οποίο περιέχει ας πούμε το χ, είναι επίσης ένα ενδεχόμενο του δειγματικού χώρου του πειράματος. Άρα τι είναι ενδεχόμενο δειγματικού χώρου πειράματος? Είναι ένα υποσύνολο του δειγματικού χώρου. Πότε λέμε ότι πραγματοποιείται ένα ενδεχόμενο? Όταν το αποτέλεσμα του πειράματος είναι στοιχείο του ενδεχομένου. Για παράδειγμα,
γίνεται ο αγώνας, κερδίζει ο γηπεδούχος. Τότε ξέρω ότι πραγματοποιήθηκε πιο το ενδεχόμενο α. Ή πραγματοποιείται ο αγώνας και έρχεται η ισοπαλία. Δηλαδή έρχεται το χ. Το χ επειδή ανήκει στο β και ανήκει στο γ, λέμε ότι πραγματοποιήθηκε και το β και το γ. Άρα πότε λέμε ότι πραγματοποιείται ένα ενδεχόμενο? Όταν το αποτέλεσμα του πειράματος είναι στοιχείο του δημοτικού χώρου. Οπότε εδώ μπορούμε να πούμε ότι αν η έκβαση του αγώνα είναι ένα, θα πάω και θα πω ότι πραγματοποιήθηκε ή συνέβη, πραγματοποιείται ή συμβαίνει το ενδεχόμενο α. Πραγματοποιείται ή συμβαίνει το ενδεχόμενο α. Άρα, ουσιαστικά όταν μιλάμε για πειράματα τύχης και δειγματικούς χώρους, αφορούν αποκλειστικά σύνολα. Και τα ενδεχόμενα είπαμε ότι είναι υποσύνολα του δειγματικού χώρου. Αυτό με ενδιαφέρει κυρίως τώρα είναι να διασαφηνίσω τη διαφορά ανάμεσα στο απλό ενδεχόμενο και στο σύνθετο. Σύνθετο είναι ένα ενδεχόμενο το οποίο έχει περισσότερα από ένα στοιχεία. Για παράδειγμα, σύνθετο είναι το α, έχει δύο στοιχεία. Σύνθετο είναι το β, έχει δύο στοιχεία, περισσότερα από ένα. Ενώ απλό ενδεχόμενο είναι το ενδεχόμενο το οποίο αποτελείται από ένα στοιχείο μόνο. Οπότε, στο συγκεκριμένο παράδειγμα, θα πω ότι το α και το β είναι σύνθετα ενδεχόμενα. Σύνθετα ενδεχόμενα. Ενώ το γ είναι απλό ενδεχόμενο. Και για να θυμηθώ αυτά που γνωρίζω ήδη από τα σύμβολα, το γράμμα νι συμβολίζει το πλήθος των στοιχείων ενός συνόλου. Κατά συνέπεια, το νι α είναι 2, γιατί έχει δύο στοιχεία μόνο. Το νι β είναι 2, γιατί περιέχει δύο στοιχεία. Και το νι γ είναι 1, γιατί έχει ένα στοιχείο μόνο. Αυτό που πρέπει να ξέρω επίσης είναι τον τρόπο με τον οποίο κάθε φορά θα μπορώ να βρίσκω το δειγματικό χώρο ενός πειράματος. Υπάρχουν συγκεκριμένες τεχνικές για να το κάνω αυτό. Οι τεχνικές αυτές είναι είτε το δενδροδιάγραμμα, είτε ο πίνακας διπλής εισόδου. Ας γίνω πιο σαφής με ένα παράδειγμα. Ας θεωρήσουμε το πείραμα μιας οικογένειας η οποία έχει 3 παιδιά. Εμένα με ενδιαφέρει το φύλο των παιδιών. Αν θα πάρω το οποιοδήποτε παιδί από την οικογένεια, το φύλο που θα έχει. Για να βρω το δειγματικό του χώρο, δηλαδή να βρω όλα τα δυνατά αποτελέσματα, θα χρησιμοποιήσω δενδροδιάγραμμα. Στο δενδροδιάγραμμα θα εξετάσω όλες τις δυνατές περιπτώσεις. Θα πω, έχω το πρώτο παιδί, έχω το δεύτερο παιδί και έχω και το τρίτο παιδί. Αν επιλέξω ένα παιδί, μπορεί να είναι από τα τρία, μπορεί να είναι είτε αγόρι είτε κορίτσι. Αν επιλέξω το δεύτερο παιδί, επειδή στο πρώτο πήρα το που είναι, έχουν μείνει δύο παιδιά ακόμα, θα είναι είτε αγόρι είτε κορίτσι, είτε αγόρι είτε κορίτσι. Και αν επιλέξω το τρίτο παιδί, είτε αγόρι θα είναι είτε κορίτσι, είτε αγόρι είτε κορίτσι, είτε αγόρι θα είναι είτε κορίτσι, είτε αγόρι είτε κορίτσι. Ποια είναι όλα τα δυνατά αποτελέσματα, ποιες είναι όλες οι δυνατές τριάδες? Πάω να γράψω το δημοτικό μου χώρο, θα είναι. Να είναι το πρώτο αγόρι, το δεύτερο αγόρι και το τρίτο αγόρι, άρα ένα πιθανό αποτέλεσμα, ένα δυνατό αποτέλεσμα είναι αυτό. Να είναι το πρώτο αγόρι, το δεύτερο αγόρι και το τρίτο κορίτσι, άρα θα είναι α, α, κ. Να είναι το πρώτο αγόρι, το δεύτερο κορίτσι και το τρίτο αγόρι, άρα α, κ, α. Να είναι το πρώτο παιδί αγόρι, το δεύτερο κορίτσι και το τρίτο κορίτσι, άρα θα είναι α, κ, κ. Μετά, αν το πρώτο παιδί είναι κορίτσι και ακολουθήσω αυτή τη διαδρομή, έχω την τριάδα κ, α, α, το πρώτο κορίτσι και τα δύο επόμενα αγόρια, κορίτσι, αγόρι, κορίτσι, κ, α, κ. Μετά, τα δύο πρώτα κορίτσια και το τρίτο αγόρι, κ, κ, α, και τέλος και τα τρία να είναι κορίτσια. Με αυτή την απλή τεχνική του δενδροδιαγράμματος μπορώ να βρω όλα τα δυνατά αποτελέσματα ενός πειράματος τύχης. Αυτή είναι η πρώτη τεχνική. Η δεύτερη τεχνική λέγεται πίνακας διπλής εισόδου. Π,
πίνακας διπλής εισόδου. Θεωρώ το πείραμα να ρίξω 2 ζάρια. Αν πάει κάποιος να καταγράψει όλα τα δυνατά αποτελέσματα, θα έχει πρόβλημα μήπως ξεχάσει κάποιο. Με τον πίνακα διπλής εισόδου δεν γίνεται να ξεχάσουμε κανένα. Κοιτάξτε πώς γίνεται. Θα γράψω εδώ το πρώτο ζάρι, τα αποτελέσματα του πρώτου ζαριού. Εδώ θα γράψω τα αποτελέσματα του δεύτερου ζαριού. Και θα φτιάξω ένα πίνακα, ο οποίος θα έχει, επειδή το πρώτο ζάρι όλα τα δυνατά αποτελέσματα θα είναι από το 1 μέχρι το 6, επειδή το δεύτερο ζάρι τα αποτελέσματα θα είναι επίσης από το 1 μέχρι το 6, θα συμπληρώσω τον πίνακα χωρίς να ξεχάσω τίποτα. Για κοιτάξτε λιγάκι πώς θα γίνει αυτό. Ας πούμε, στην πρώτη ρήψη θα φέρω και στο πρώτο ζάρι και στο δεύτερο θα φέρω το 1. Στη δεύτερη ρήψη, στο δεύτερο ζάρι θα φέρω 1 και στο πρώτο θα φέρω 2. 1, 3. Στο δεύτερο ζάρι το 1, στο πρώτο ζάρι το 4. 1, 4. Ομοίως συμπληρώνω όλο τον πίνακα. 1, 5. 1, 6. Εδώ θα πάμε, όταν θα έρθει 2 στο δεύτερο ζάρι. 2, 1. 2, 2. 2, 3. 2, 4. 2, 5, 2, 6, 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6, μετά 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 4, 6. Ας πούμε τι σημαίνει αυτό εδώ το κελί. Το κελί αυτό σημαίνει ότι το δεύτερο ζάρι έφερε 4 και στο πρώτο έφερε 3. Συνεχίζουμε με τον ίδιο τρόπο, 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5, 5, 6. Και τέλος 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5, 6-6. Αυτή η μέθοδος λέγεται πίνακας διπλής εισόδου. Βλέπετε τα δυνατά αποτελέσματα είναι πάρα πολλά, είναι 36. Αν δεν τα κατηγορηποιήσουμε με κάποιο τρόπο, σίγουρα μπορούμε να ξεχάσουμε κάποιο. Οπότε, όλα τα δυνατά αποτελέσματα του πειράματος τύχης, το οποίο ρίχνουμε 2 ζάρια, είναι αυτά τα διατεταγμένα ζεύγη. Δηλαδή, αν ήθελα να τα γράψω, θα ξεκινούσα και θα έγραφα από το πρώτο, 1,1. 1,2 και θα συνέχιζα μέχρι το τελευταίο, που το τελευταίο είναι πιο το 6,6. Ενώ αντίστοιχα, στο προηγούμενο παράδειγμα με τα παιδιά, θα έκανα δενδροδιάγραμμα στο οποίο έσπασα τις διαδικασίες. Δηλαδή, πήρα την επιλογή του πρώτου παιδιού, του δεύτερου παιδιού, του τρίτου παιδιού και ουσιαστικά πήρα ξεχωριστά την κάθε μία περίπτωση. Αυτές είναι οι 2 τεχνικές με τις οποίες συνήθως βρίσκουμε το δειγματικό χώρο. Άλλες φορές μπορούμε να βρούμε κατευθείαν το δειγματικό χώρο, όπως τα προηγούμενα πειράματα τύχης, τα οποία ήταν πολύ εύκολο να προσδιορίσουμε όλες τις δυνατές εκβάσεις του πειράματος. Στο επόμενο μάθημα θα μιλήσουμε για τις πράξεις ανάμεσα στα ενδεχόμενα.